το διάστημα και αφορά την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ και τη δημιουργία της μικρής ΔΕΗ, επηρεάζει πάρα πολύ το όνομά μας, η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, και φυσικά αυτό άπτεται και το ενδιαφέρον της ΓΕΝΟΠ, γιατί πιστεύουμε όλοι ότι η ΔΕΗ θα πρέπει να είναι υποδημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα. Και γι' αυτό το λόγο το Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ αποφάσισε να κατέβει, να ανέβει μάλλον στην περιοχή μας και να συζητήσει με τους εκπροσώπους των φορέων όλης της Δυτικής Μακεδονίας, με τα πρωτοβάθμια σωματεία και τα εργατικά κέντρα, για να δούμε τι κινητοποιήσεις θα κάνουμε από εδώ και πέρα και πώς θα αντιμετωπίσουμε το μεγάλο θέμα αυτό που αφορά την ίδια τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Για μας είναι πάρα πολύ θετικό που έρχεται εδώ το Προεδρείο στη Φλόρινα και πιστεύουμε ότι όλοι μαζί αν αγωνιστούμε, οι φορείς μαζί με το συνδικαλιστικό κίνημα θα καταφέρουμε να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική της κυβέρνησης, η οποία στοχοποιήσει την δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει εμείς ως εργαζόμενοι στην επιχείρηση αυτή, αλλά και νομίζω όλοι οι Έλληνες πολίτες, να αφήσουν αυτή την εταιρεία να ιδιωτικοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο. Είχαμε επισκέψει σε φορείς της πόλης, είδαμε τον κύριο Περιφερειάρχη, είδαμε τον Δήμαρχο, είδαμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλόρινας, είδαμε τους δημάρχους εδώ της περιοχής της Φλόρινας. Γιατί, για ποιο λόγο? Ο βασικός λόγος είναι ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να ξεπουλήσει στην κυριολεξία ένα κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι, το 30% της δημόσιας επιχείρησης πληθυσμού. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια της ζωής της ΔΕΗ έχουμε γνωρίσει το πόσο μόχθο και με πόσο κόπο έχει δημιουργηθεί αυτή η μεγάλη ΔΕΗ που γνωρίζουμε. 60 χρόνια δημιουργίας, έκτισε σταθμούς παραγωγής, άνοιξε ορυχεία, έφτιαξε δίκτυα μεταφοράς, έφτιαξε δίκτυα διανομής, δημιούργησε αυτόνομους σταθμούς στα νησιά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έδωσε σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους δουλειά, δημιούργησε, συνέβαλε στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος, συνέβαλε με έναν τρόπο καθοριστικό στην οικονομία της χώρας μας. Σήμερα όμως βλέπουμε, κατόπιν από πιέσεις οικονομικών συμφερόντων ή των τροϊκανών, να θέλει η κυβέρνηση να νομοθετήσει την ιδιωτικοποίηση αυτής της επιχείρησης, η οποία όλα αυτά τα χρόνια είχε ένα όραμα να φτάσει αυτό το κοινωνικό αγαθό που λέγεται ηλεκτρικό ρεύμα, να φτάσει και στο τελευταίο χωριό της πατρίδας μας. Αυτή λοιπόν ήταν η προσφορά της ΔΕΗ στην ελληνική οικονομία, στους Έλληνες πολίτες, και αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο θέμα των εργαζομένων στη ΔΕΗ, νομίζω ότι είναι θέμα όλων των Ελλήνων, όλων των καταναλωτών και ειδικότερα στις περιοχές οι οποίες γνωρίζουν πολύ καλά ότι αν δημιουργηθεί ιδιωτικοποίηση αυτών των κομματιών της ηλεκτροπαραγωγής, καταλαβαίνουν όλοι οι φορείς, γι' αυτό ταυτίζονται και οι απότερες με τους προβληματισμούς και τις αποφάσεις που έχει πάρει η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, καταλαβαίνουν ότι το ιδιωτικό, η ιδιωτική πρωτοβουλία θέλει μόνο κέρδη και μόνο ωφέλη. Βλέπουμε μια ΔΕΗ η οποία είχε μια τεράστια προσφορά, κάνοντας ειδικά τιμολόγια στους πολυτέκνους, στους αγρότες, ειδικά τιμολόγια στα νησιά μας. Πληρώνουν, όπως ξέρετε, ένα τιμολόγιο όλοι οι Έλληνες πολίτες, και αυτό εδώ οι πολίτες που παράγεται το ηλεκτρικό ρεύμα σε αυτές τις υπογόνες περιοχές, πληρώνουν το ίδιο ρεύμα και αυτός που είναι στα νησιά των Κυκλάδων, των Μύκονων, έχουν την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση. Πρέπει λοιπόν τοπικά όλοι οι φορείς να καταλάβουν την αξία και τη σημασία που έχει η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού και η λειτουργία της υπό δημόσιο καθεστώς, και δεν πρέπει να ξεχνάμε την προσφορά αυτής της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού.
Ένιωθω ικανοποίηση σήμερα γιατί οι φορείς έχουν ταυτίσει τις απόψεις μας, είναι ταυτισμένες οι απόψεις και οι προβληματισμοί με τις απόψεις της Γενόπη και τους προβληματισμούς της Γενόπη. Ρωτήσω, σήμερα υπάρχουν 500.000 Έλληνες πολίτες που έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο. Ακριβώς. Εάν δημιουργηθεί η μικρή ΔΕΗ, όπως είναι και ότι κύριε, ποιος θα τους επαναστεί αυτούς? Ναι, να συνεχίσω ακόμα τα ερωτήματα. Είναι ένα πολύ σωστό ερώτημα. Και ακόμα τους κακούς πελάτες της ΔΕΗ. Πού θα πάνε αυτοί? Ακριβώς. Υπάρχουν κάποιοι πελάτες, εισαγωγικά κακοί, οι εμπλώνουν. Το βάζετε πολύ καλά το ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα που απασχολεί και τη Γενόπ ΔΕΗ και το Προεδρείο της Γενόπ ΔΕΗ. Εάν αυτά που επιβαρύνουν τη ΔΕΗ σήμερα, θα τα υπομειστεί και ο ιδιώτης επενδυτής που θα έρθει αύριο με τη μικρή ΔΕΗ. Δεν μας έχει απαντήσει κανένας φορέας τι θα γίνει με όλα αυτά και δεν μας έχει δώσει καμία απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα που βάζουμε και εμείς και εσείς. Αυτό όλα τα παρελκόμενα ερωτήματα που προκύπτουν μετά την νομοθέτηση, μετά τον κατακαιρματισμό της επιχείρησης, αλλάζοντας το χαρακτήρα που είχε έως σήμερα, διότι είχαμε μια δημόσια, καθετοποιημένη, ενιαία ΔΕΗ, βέβαια από το 10 έγινε όμιλος. Μετά τη σειρά των νομοθετημάτων που έρχονται και που ήρθαν, δημιουργώντας τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό στις γραμμές μεταφοράς και σπάζοντας το καθετοποιημένο σχήμα της ΔΕΗ, αλλάζοντας το δημόσιο χαρακτήρα της, δυστυχώς τα παρελκόμενα ερωτήματα δεν μπορούν να έχουν απάντηση. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δημιουργούνται πάρα πολλά ερωτήματα. Δεν έχει ενταχθεί αυτό το νομοθέτημα σε ένα μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό που θα διασφαλίζει στον ελληνικό λαό, στον Έλληνα καταναλωτή, το τι ρόλο θα παίξει η ηλεκτρονέργεια το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο ρόλος της είναι στρατηγικού και εθνικού χαρακτήρα, είναι αναπτυξιακός και έχει και κοινωνικά στοιχεία. Δυστυχώς δεν υπάρχει ένα μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό, δεν υπάρχει ένα επιχειρησιακό σχέδιο που θα διασφαλίζει στον Έλληνα καταναλωτή, στον ελληνικό λαό, αυτά που θα πρέπει να παίξει ως ρόλο τα επόμενα χρόνια ηλεκτρονική στη χώρα μας. Σε όλα αυτά που έχω δει εδώ μέχρι σήμερα, στην περιοχή μας υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα. Είναι το μεγάλο έργο της ιδιαιτερότητας που επίκειται να ξεκινήσει. Και θα συνδεθεί με ένα σταθμό ο οποίος θα ιδιωτικοποιηθεί. Εκεί κανείς δεν μπορεί να ξέρει και αν θα μπορέσετε κι εσείς να το δείτε, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Πουθενά δεν αναφέρεται σε κανένα νομοσχέδιο, σε καμία πρόταση της κυβέρνησης ότι θα προστατεύσει αυτές τις προτάσεις για την προστασία των κατοίκων που ξέρουμε ότι οι θερμοκρασίες εδώ κατεβαίνουν κάτω από το μηδέν. Και έπρεπε να έχουμε μπει και τηλεθέρμανση και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν προστατεύονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς είμαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση. Ούτε θα υπάρξει κοινωνική πολιτική τέτοια με ιδιώτες, δεν έχει γίνει σε καμία χώρα της Ευρώπης. Που να δημιουργούν τέτοιες προϋποθέσεις για να λύνουν κοινωνικά προβλήματα. Εξαρτάται η όλη προσπάθεια που γίνεται από την ΓΕΝΟΠ και άλλα και από άλλους φορείς. Είναι να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς, εργατικά κέντρα, παράγοντες, βουλευτές, κόμματα, ούτως ώστε υπάρχουν φωνές, έστω και μέσα στο κοινοβούλιο από αυτούς που νομοθετούν, οι οποίοι πιστεύουμε ότι θα αρνηθούν να ψηφίσουν ένα τέτοιο είδους νομοσχέδιο που θα καταστρέφει πόλεις, που θα καταστρέφει τις τοπικές οικονομίες, που θα καταστρέψει τους Έλληνες καταναλωτές. Πιστεύουμε ότι έχουμε μικρό χρονικό διάστημα μπροστά μας να ανατρέψουμε και να κάνουμε αυτούς που νομοθετούν να μας ακούσουν. Δεν μπορεί σε κοινωνικά αγαθά όπως είναι το ρεύμα, το νερό, να μπαίνει οικονομικό κίνημα. Δεν μπορεί σε αυτό τα κοινωνικά αγαθά να είναι οικονομικό το θέμα. Δεν είναι οικονομικό. Είναι πολιτικό
και πρέπει να βρεθεί συγκεκριμένες λύσεις. Η ιστορία δεν πουλιέται. Για αν αυτό δεν μπορούσαμε να το περάσουμε στην κοινωνία, ότι η ιδέα που μόλις αποτελεί μια ιστορία, τότε το παιχνίδι είναι χαμένο. Εκεί ακριβώς προσπαθούμε και ζητάμε την στήριξη στην βοήθειά σας. Τεράστια η προσφορά, δεν μιλάμε μόνο για την τηλεθέρμανση, μιλάμε και κατέτωση στα ανταποδοτικά. Το τοπικό πόρο. Έτσι, και τοπικό, και τοπικό. Μιλάμε για εκατομμύρια κατέτωση ο Δήμος Πόρινος παίρνει από τη ΔΕΗ ως ανταποδοτικά για την εκμετάλλευση, παύλα προσφορά σε αυτόν τον τόπο. Και επιπλέον θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι υπάρχει μια ευαίσθητη περιοχή με ό,τι αυτό μπορεί να ερμηνευτεί και συνεπάγεται σχετικά με τις παραμυθόριες περιοχές και έχει υποχρέωση και χρέος το κράτος και η πολιτεία να προστατεύει κάτω από τη σκέπη, θα έλεγα, του κρατικού προστατευτισμού και της ανάπτυξης μιας περιοχής με ευαίσθητα ή αδύνατα σημεία και να μην παραδίδεται, αν θέλετε, βορρά σε οποιαδήποτε επιθυμία ή όρεξη ενός κατοικοδίωτου ή κάποιον άλλο ρόλο πονηρό, αν θέλετε, μπορεί να παίζει κάποιες ιδιότητες.